Καλημέρα παιδιά, σήμερα κοιτάμε από κοντά το ρολόι υγείας, αυτό το ρολόι υγείας που διαφημίζει η Ανίτα Πάνια στην εκπομπή της. Λοιπόν, πήραμε ένα από περιέργεια, βασικά δύο πήραμε, μιας και θέλανε μικρές. Πήραμε δύο από περιέργεια, έτσι για χαβαλέ. Λοιπόν, έχει ένα λαστιχένιο μπροσελέ. Λοιπόν, και έχει επάνω διάφορες λειτουργίες εδώ, μισό δεν εστιάζει καλά η κάμερα. Λοιπόν, έχουμε εδώ σου δείχνει την ώρα και τα βήματα που κάνεις, μετράει τα βήματα, έχει ωραία ημερομηνία επάνω κανονικά. Εδώ σου δείχνει steps, τα βήματα που κάνεις όταν περπατάς. Εδώ σου δείχνει απόσταση που έχεις διανύσει, πόσα χιλιόμετρα έχεις περπατήσει. Εδώ σου δείχνει θερμίδες που καίς. Εδώ έχει training, μάλλον λογικά αυτό είναι για αυτούς που γυμνάζονται και όλα αυτά. Χτύπη της καρδιάς. Θερμοκρασία. Και το άλλο τι ήταν το άλλο. Θερμοκρασία και υγρασία. Να το πω. Sports mode, step, heart rate, message. Δέχεται και μηνύματα, πιθανόν να παίρνει κάποια κάρτα μέσα ή να συνδέεται με κάποιο ή να συνδέεται με το κινητό. Δεν ξέρω. Το είχε στην εκπομπή η Ανίτα Πάνια αυτό 1290. Εμείς πήραμε δύο για πλάκα. Από πίσω εδώ είναι ο αισθητήρας. Πίσω εδώ έχει τον αισθητήρα. Και όταν θες να το φορτίσεις, αυτό το πράγμα για να φορτίσει, βγάζουμε αυτό το λουράκι εδώ πέρα. Έχει εδώ στην άκρη. Έχει εδώ στην άκρη. Γράφει USB εδώ στην άκρη. Δεν φαίνεται τώρα στην κάμερα, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Γράφει εδώ USB. Τραβάς το λουράκι έξω, το ένα. Εδώ το βγάλω. Λοιπόν, βγάζει το λουράκι και για να το φορτίσεις παίρνεις έναν φορτιστή, πολύ απλά, και το τοποθετείς. Το βάζεις στην πρίζα και τα αφήνεις να φορτίσει. Εδώ είπαμε μετράει βήματα, απόσταση, θερμίδες, training λέει, χτύπη καρδιάς. Δεν βλέπω να γράφει τίποτα ακόμα στους τύπους. Οπ, να το. 60. 61. 62. Άργησε λίγο να πάρει μπρος, χτύπη της καρδιάς. Εδώ, θερμοκρασία. Όμως θα μας δείξει εδώ. Και μηνύματα. Τώρα τα μηνύματα δεν ξέρω που κολλάνε. Δεν νομίζω να δέχεται κάρτα σήμα αυτό.
Άλλωστε δεν γράφει να δέχεται πιθανά κάρτα SIM. Αυτά. Για τα 12 ευρώ, 12,90. Δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά. Αλλά κάτι είναι για το χαβάλε. Αυτά που λέτε. Τα λέμε στο επόμενο.